βγήκε μια θετικότατη απόφαση από το δικαστήριο της Κορίνθου, με την οποία υπάγεται στις διατάξεις περιρρύθμιση των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και θα δοθεί δυνατότητα να μειώσει τα οφειλόμενα προς τρίτους. Και αυτό είναι κάτι το θετικό, γιατί θα πάρει μία ανάσα επιχείρηση. Το καζίνο Λουτρακίου. Ναι. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν οι αρνητικές εξελίξεις με την προσπάθεια, την παράνομη της κυβέρνησης, να κάνει με την εγκαστάσταση του καζίνο Μον Παρνές της Πάρνηθας στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Και είναι παράνομο γιατί για το Μον Παρνές και τους σημερινούς ιδιοκτήτες έγινε διεθνής διαγωνισμός για το ποιος θα πάρει την άδεια αλλά και την λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου. Αλλά να το λειτουργήσει στο συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα, σε αυτό το διαγωνισμό, δεύτερη εταιρεία, μειοδότρια, ήταν η Club Hotel Casino Λουτρακίου. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί σήμερα να αλλάζουν τους όρους και μάλιστα τόσο πολύ προκλητικά υπέρ του Μον Παρνές, το οποίο πήρε με άδεια με κάποια χρήματα συγκεκριμένα που έδωσε, αλλά για να είναι εκεί πάνω, επάνω στην Πάρνηθα. Δεν μπορεί λοιπόν σήμερα να έρχεται το κράτος και να λέει θα κατέβει κάτω στην Αθήνα, στα βόρεια προάστια. Αν το ήξεραν και αυτοί που συμμετείχαν στον διαγωνισμό ότι μετά από χρόνια θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα έδιναν μεγαλύτερο τίμημα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι αντίστοιχο από το να δημοπρατήσω εγώ ένα κατάστημα στα Γιαννιώτικα και μόλις τελειώσει η ολοκλήρωση της πλατείας εδώ στα Περιβολάκια, να φέρω τον επιχειρηματία από τα Γιαννιώτικα, επειδή δεν έβγαζε κέρδη εκεί, να τον φέρω στα Περιβολάκια για να συνεχίσει τη δραστηριότητα εδώ, που θα πάρω δεκαπλάσια μισθώματα όταν θα βγάλω το συγκεκριμένο κατάστημα που θα είναι καινούριο σε διαγωνισμό. Αυτά δεν γίνονται. Είναι σκανδαλώδες να επιχειρείται αυτή η μεταφορά του Μον Παρνές κάτω στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Αυτό σε συνδυασμό με το καζίνο που έχει αποφασιστεί να δημιουργηθεί στο χώρο του Ελληνικού, πιστεύω ότι θα είναι ό,τι πιο καταστροφικό που θα οδηγήσει ακόμα και στο κλείσιμο του καζίνου Λουτρακίου. Σε αυτόν τον αγώνα που δίνουν κυρίως οι εργαζόμενοι για την επιβίωσή τους. Οι 1.200 εργαζόμενοι, εμείς δίνουμε το παρόν. Δεν μπορεί κάποιοι να μιλούν για 300 νέες προσλήψεις στην Αττική και να μην σκέπτονται τις 1.200 απολύσεις στην Κόρινθο. Οι 1.200 απολύσεις, αν ήταν στην Αττική, θα ήταν κάτι το μικρό σε μέγεθος για τον πληθυσμό των 4 εκατομμυρίων. Οι 1.200 απολύσεις όμως στη δική μας την περιοχή θα είναι καταστροφή και εντοπική οικονομία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι τοπικοί κυρίως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και να παρεύουν δυναμικά να μην υπάρξει αυτή η προοπτική. Όπως και πριν από περίπου ένα χρόνο είχε επιχειρηθεί πάλι να γίνει κάτι αντίστοιχο στη Βουλή και απεσήρθη, έτσι και τώρα πρέπει δυναμικά να παρεύουν να μην γίνει αυτή η τροπολογία δεκτή, που θα οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα τους εργαζόμενους του καζίνου, την επιχείρηση, αλλά και την ίδια την οικονομία της ευρύτερης περιοχής.